Η Ρίνι Νίλσεν είναι εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ολλανδία. Θεωρεί πως η επανεκλογή Τραμπ είναι ο μόνος δρόμος να ανατραπεί ο νόμος Ομπάμα που προβλέπει την φορολογία των Αμερικανών που ζουν στο εξωτερικό. Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουμε φωνή και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει η φορολογία να εφαρμόζεται στους κατοίκους. Οι ρεπουμπλικάνοι του εξωτερικού, οι του εξωτερικού έχουν ήδη προσφύγει νομικά εκ μέρους όλων των ομογενών Αμερικανών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη φέρνει 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο στις Ηνωμένε Πολιτείες μετά από τέσσερα χρόνια προεδρίας από τον Donald Τραμπ, ισχύει ακόμα. Στο Άμστερνταμ, η Κέντρα Μπόργκεν είναι επικεφαλής των Δημοκρατικών. Η ίδια μας λέει πως και οι Δημοκρατικοί θέλουν να αλλαγή στη φορολόγηση των Αμερικανών του εξωτερικού. Η διπλή φορολογία εφαρμόστηκε από τον Ομπάμα, αλλά στο στόχαστρο ήταν πάντα η καταπολέμηση τη φοροαποφυγής. Δεν στρέφεται ενάντια στου Αμερικανού που ζουν στο εξωτερικό, που διατηρούν λογαριασμού στο εξωτερικό. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Αλλά βλέπουμε πω οι πολιτικέ αλλάζουν αργά και μπαίνουν πολλά εμπόδια από το Κογκρέσο. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι ψηφοφόροι εδώ στην Ολλανδία έχουν ήδη ψηφίσει αρκετό καιρό πριν την ημέρα των εκλογών. Το αποτέλεσμα όμως δεν θα επηρεάσει μόνο εκείνους και γι' αυτό η αναμέτρηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους Ευρωπαίους. Στο Άμστερνταμ πάντως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Euronews δεν είχαν καλή άποψη για τον Τραμπ. Εάν επανεκλεγεί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρακμάσουν πιο γρήγορα. Ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα τέρα. Νομίζω πω θα έχει πάει καλά στην οικονομία και κάνει καλά πράγματα, αλλά οι τρόποι του είναι απέσιοι για του Αμερικανού. Σε κάθε περίπτωση όλα τα βλέμματα στρέφονται στις κάλπες της 3 η Νοεμβρίου.